Είχα και έχω την άποψη ότι το 50-1 είναι το σωστότερο εκλογικό σύστημα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να εκφράζει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα της τοπικής κοινωνίας. Το 42% μπορεί να δίνει μία διέξοδο για τις εθνικές εκλογές. Στην τοπική αυτοδιοίκηση όμως χρειάζεται η άμεση αντιπροσώπευση του εκλογικού σώματος, η άμεση δημοκρατία, και γι' αυτό ακριβώς εκφράζεται καλύτερα από μεγαλύτερα ποσοστά που η κοινωνία δίνει σε αυτούς που θα μπορέσουν να την πείσουν ότι εκφράζουν καλύτερα τις απόψεις, τις ιδέες για την βελτίωση της ζωής των πολιτών. Είναι ένα θετικό για μένα βήμα και θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε, απαγκιστρωμένοι από διαχωριστικές γραμμές, ότι θα πρέπει να κάνουμε συνεργασίες, να έχουμε ευρύτερες συμμαχίες για να εκφράζουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας. Ο Λαμπρόπουλος κατεβαίνει για δήμαρχος. Περιμένει κάποιο χρήσμα? Ο Λαμπρόπουλος θα είναι για μια ακόμα φορά στον αγώνα της τοπικής αυτοδιοίκησης, στον αγώνα που δίνει η τοπική αυτοδιοίκηση για την καλυτέρευση της καθημερινότητας και την καλυτέρευση της ζωής των πολιτών, και θα είναι για μια ακόμα φορά παρόν. Δεν περιμένει τίποτα από κανένα, όπως τόσα χρόνια δεν περίμενε ποτέ από κανένα. Αυτό που περιμένει είναι να πείσει για μια ακόμα φορά τους δημότες του Δήμου, του καινούριου καλλικρατικού Δήμου Βέλου Βόχας, ότι είναι ο ικανότερος. Έχετε κάνει επαφές στο Βραχάτι, έχετε κάνει επαφές στο... Είναι κάτι, είμαστε σε μια διαδικασία η οποία τώρα ξεκινάει, θα τα λέμε από εδώ και μπρος συχνότερα, να είστε καλά, υγεία. Τα δημοσιεύματα που λένε ότι υπάρχει περίπτωση να κατέβεις μαζί με τον Δήμαρχο... Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή τίποτα, ξεκινάει τώρα η προεκλογική περίοδος. Και όσο το δυνατόν είναι ευρύτερες συμμαχίες θα γίνουν, θα είναι τόσο καλύτερα για το λαό του Δήμου Βέλου Βόχας.